όπως θα ενθυμίστε, είχαμε μείνει στο περασμένο θέμα μας εις την περιγραφή της, της Καινής Ιερουσαλήμ, της πόλεως που κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, και είναι η Βασιλεία του Θεού. Μέσα σε αυτές τις εικόνες ο Ιερός Ευαγγελίστης προσπαθεί να μας δώσει μία γεύση, έστω μέσω των εικόνων, μία γεύση αυτής της Βασιλείας του Θεού. Φυσικά, επειδή είναι εικόνες, και μέσα σε αυτές τις εικόνες προσπαθεί με τα χρώματα και με τους συμβολισμούς και με τους αριθμούς και με τα υλικά της δομής αυτής της πόλεως να μας δώσει μία έτσι βαθυτέρα, όσο τούτο είναι δυνατόν, μέσα σε αυτόν τον κτιστόν κόσμο, τον κόσμο της φθοράς, να μας δώσει εικόνα εκείνης της ενδόξου και αιωνίου πόλεως της θριαμβευούσης εκκλησίας. Και το τείχος της πόλεως, συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, έχουν θεμελίους 12 και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Και το τείχος, λέγει, της πόλεως είχε 12 θεμέλια και πάνω σε αυτά υπήρχαν 12 ονόματα, τα 12 ονόματα των Αποστόλων του Αρνίου. Μια οικοδομή, όπως γνωρίζετε, πάντοτε έχει ένα θεμέλιο, και το θεμέλιο της είναι καθόλου το μήκος. Εδώ το τείχος, λέγει, έχει 12 θεμελίους. Τώρα, μη ζητάτε, θα παρακαλέσω, μη ζητάτε μια ακριβολόγηση αυτών, διότι πρόκειται περί εικόνων και μεταφορών, και μάλιστα θα δούμε λίγο πιο κάτω το μήκος του τείχους, θα εκπλήξει το μήκος του τείχους και το ύψος. Θα εκπλήξει πραγματικά. Γιατί μέσα σε αυτό το μη πραγματικό, το μη ρεαλιστικό, θέλει ακριβώς να δώσει εκείνο που δεν μπορεί με άλλον τρόπο να το εκφράσει εις αυτόν τον κτιστόν κόσμο. Τώρα, πώς είναι το τείχος να έχει μόνο 12 θεμέλια? Δεν το πολύ πραγμονούμε, παρά μόνο ότι έχει 12 θεμέλια. Και οι θεμέλιοι του τείχους της νέας αυτής πόλεως, της νέας Ιερουσαλήμ, είναι οι 12 Απόστολοι, όπως σαφώς μας λέγει το Ιερό Κείμενο. Το θεμέλιο, όπως ξέρετε, είναι πάντοτε το έρισμα, είναι η κρυπίδα μιας οικοδομής. Και κατά μεταφορά είναι η διδασκαλία των 12 Αποστόλων, είναι η μαρτυρία τους για την Ανάσταση του διδασκάλου και η ίδια η ζωή τους και το προσωπικό τους μαρτύριο. Εξάλλου, αποχωριζόμενος ο Κύριος από αυτούς, στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων είναι γραμμένο, τους είπε: «Εσθένοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Να μου γίνετε μάρτυρες, όχι μόνο στο στενό αυτόν κύκλο της Ιουδαίας, αλλά και στη Σαμαρία και ως το τέλος του κόσμου, ως την άκρη της γης, εις τις εσχατιές της γης. Πώς θα γίνουν μάρτυρες όμως? Μάρτυρες της ζωής του, προπαντός της Αναστάσεώς του, αλλά και διαγγελής της διδασκαλίας του Κυρίου. Συνεπώς, θα λέγαμε ότι εκείνα τα οποία θα μαρτυρούσαν εις τον κόσμο, εκείνα και αποτελούν το θεμέλιο της Εκκλησίας. Γι' αυτό το λόγο λέγει ότι η πόλη έχει 12 θεμελίους. Θα το λέγαμε αλλιώτικα, εκείνο το οποίο λέμε στο σύμβολο της πίστεως: πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν
και Αποστολική Εκκλησία, με τις τέσσερες αυτές ιδιότητες που λέγαμε την περασμένη φορά, που είναι η Εκκλησία τετράγωνη, η πόλης, και για να λέγει Αποστολική σημαίνει εκείνα που παρέδωκαν οι Απόστολοι, από ό,τι τους παρέδωκε ο Χριστός. Η διδασκαλία των Αποστόλων είναι τα θεμέλια της Εκκλησίας. Διότι πού στηρίζεται η Εκκλησία? Σε εκείνα που δίδαξαν οι Απόστολοι. Γι' αυτό το λόγο το τείχος της πόλεως έχει 12 θεμελίους. Γράφει ο Απόστολος Παύλος Εβραίους 11,10: εξεδέχεται ο Αβραάμ την τους θεμελίους έχουσαν πόλη. Περίμενε δηλαδή εκείνη την πόλη που είχε θεμελίους, αυτή η πόλη εις της οποίας τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Δηλαδή όχι μία εγκοσμία πόλη, αλλά προφανώς ήταν η ουρανία πόλη, η βασιλεία του Θεού. Εις δε την επιστολή του προς Εφεσίους 2,20 σημειώνει: επικοδομηθέντες, σύσοι χριστιανοί οι Εφέσιοι, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού. Ο ακρογωνιαίος της οικοδομής είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι θεμέλιοι είναι οι Απόστολοι. Ώστε βλέπει κανείς εδώ ότι εννοείται η Αποστολική διδασκαλία, η Αποστολική μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού. Διότι πράγματι, πέστε μου, τι ξέρουμε έξω από τους Αποστόλους δια τον Ιησού Χριστόν? Τίποτε. Ό,τι ξέρουμε δια τον Ιησού Χριστόν είναι από τους Αποστόλους. Αλλά τόσο το χωρίο το τελευταίο που αναφέρεται στο θεμέλιο των προφητών, αυτό που είπαμε τώρα, αλλά και των Αποστόλων, όσο και του ότι επί των πυλώνων της πόλεως που είχαμε δει την περασμένη φορά, ότι, να σας το διαβάσω, και επί της πυλώση αγγέλους 12 και ονόματα επιγεγραμμένα αεστήν ονόματα των 12 φυλών των Ιών Ισραήλ, είναι στο 12 χωρίο του 21 κεφαλαίου, παρατηρούμε ότι να υπάρχει εδώ μία αμεσοτάτη ενότης Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Τη μια φορά μας είπε ότι οι πυλώνες είναι τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ. Λέει, επαναλαμβάνω ότι σας είπα προηγουμένως. Μετά μας λέγει ότι εδώ είναι οι πυλώνες και τα θεμέλια εν συνεχεία των 12 Αποστόλων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε εδώ μία ταυτότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και κάτι ακόμη. Υπάρχει εδώ ο Ιησούς της Αποκαλύψεως, δηλαδή το αρνίον, είναι ο Ιησούς των Ευαγγελίων. Θέλω να δείτε δηλαδή την ενότητα τώρα των βιβλίων της Αγίας Γραφής, της Καινής εδώ τώρα Διαθήκης. Το αρνίον της Αποκαλύψεως είναι ο Ιησούς Χριστός των Ευαγγελίων. Γιατί, ακούστε το χωρίο, 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του αρνίου. Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στα Ευαγγέλια ο Ιησούς Χριστός ως αρνίον. Μόνο η περίπτωση που λέει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτό προφητικά. Αλλά ως ονομασία όμως, ο Ιησούς Χριστός να λέγεται αρνίον δεν είναι πουθενά στα Ευαγγέλια. Το όνομα αυτό αρνίον κατ' επανάληψη λέγεται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Του ότι το αρνίον έχει τους 12 Αποστόλους δείχνει ότι τότε το αρνίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Ενώτης ανάμεσα στα Ευαγγέλια και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτά που σας λέγω δεν είναι παρομοιχίδες,
έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν εγνωρίζετε οι αρνητές τι βρίσκουν να αρνηθούν, αρκεί να τα σημειώνετε εσείς στο μυαλό σας. Εγώ δεν σας λέω πιο πολλά πάνω σε αυτά, τι λέγουν οι αρνητές. Εγώ σας καταθέτω το υλικό. Όταν το ενθυμίστε, τότε όταν βρεθείτε κάπου και βλέπετε να γίνεται ανέρεσης της αληθείας του Ευαγγελίου, θα μπορείτε αμέσως να αντιμετωπίσετε τους ανερούντας την αλήθεια του Ευαγγελίου με εκείνα τα οποία θα γνωρίζετε και θα θυμόσαστε. Το βιβλίο του Ιεζεκίηλ αναφέρεται σε μια υπερφυσική ή πνευματική περιγραφή της πόλεως Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Νέας Ιερουσαλήμ. Και αφού αναφέρεται και εκεί στο βιβλίο του Ιεζεκίηλ, του προφήτου, ότι η πόλη είναι τετράγωνη και ότι το τείχος αυτής της πόλεως, η κάθε πλευρά του τείχους έχει τρεις πυλώνες επωνόματι των 12 φυλών του Ισραήλ, βλέπει δηλαδή κανείς ίδιο υλικό στον προφήτη Ιεζεκίηλ, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και τελειώνει ως εξής: είναι 48,35 και το όνομα της πόλεως αφής αν ημέρας γέννηται έφτε το όνομα αυτής και το όνομά της θα δοθεί την ημέρα που αυτή η πόλη θα ανοικοδομηθεί. Ποια είναι αυτή η ημέρα που η πόλη αυτή θα ανοικοδομηθεί και αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ? Θα μου πείτε, να, γνωστό το όνομά της, είναι η Ιερουσαλήμ. Και αν θέλετε, η ιστορική Ιερουσαλήμ διατηρεί το αρχαίο της όνομα μέχρι σήμερα. Δεν άλλαξε ποτέ το όνομά της. Και μέχρι σήμερα λέγεται Ιερουσαλήμ. Τι εννοεί εδώ ο προφήτης όταν λέγει και το όνομά της θα δοθεί όταν θα τελειώσει η οικοδομή αυτή. Την ημέρα εκείνη είναι, αγαπητοί μου, το όνομά της η Εκκλησία. Αυτό είναι το όνομα της Νέας Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού. Και συνεχίζει: και ο λαλών μετέ μου είχε μέτρον κάλαμον χρυσούν ή να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής, και η πόλης τετράγωνος κήτε και το μήκος αυτής όσον και το πλάτος, και εμέτρησε την πόλη εν το καλάμο επί σταδίους 12.000, το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα εστί, και εμέτρησε το τείχος αυτής 144 τυχών μέτρων ανθρώπου ο εστίν αγγέλου. Να σας το αποδώσω. Και αυτός που μου μιλούσε είχε ένα μέτρο καλάμι χρυσό για να μετρήσει την πόλη και τις πόρτες της και το τείχος της, και η πόλη ήταν τετράγωνη και το μήκος της όσο και το πλάτος της, και μέτρησε αυτός την πόλη με το καλάμι το χρυσό και βρήκε ότι η κάθε πλευρά ήταν 12.000 στάδια, αλλά η πόλη αυτή είχε ίσες διαστάσεις στο μήκος, στο πλάτος και στο ύψος, 12.000 στάδια. Και μέτρησε το πλάτος της του πτύχους και το βρήκε 144 πύχες, που είναι αυτό μέτρων ανθρώπου που το χρησιμοποιεί ο άγγελος. Δηλαδή, μετά από τη γενική, θα λέγαμε, περιγραφή της Καινής Ιερουσαλήμ, έρχεται μία πλήσια στέρα, εγκυτέρα καταμέτρησης της πόλεως, η οποία είναι γεμάτη, μεστή από βαθαία νοήματα. Ο λαλών δεν είναι άλλος παρά ο άγγελος που ανεφέρθη στην αρχή του κεφαλαίου. Είναι ο άγγελος που ξεναγεί τον Άγιον Ιωάννη
και κρατούσε ένα μέτρο, ένα καλάμι, αλλά χρυσό. Είναι η δευτέρα φορά που αναφέρεται μέτρησης με καλάμι εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Η πρώτη φορά που αναφέρεται στο 11ο κεφάλαιο, στους πρώτους 1 και 2 στίχους, εκλήθη ο Ιωάννης υπό του Αγγέλου να μετρήσει το ναό και το θυσιαστήριο της επιγείου Ιερουσαλήμ, και έλαβε την ρητή εντολή ο Ιωάννης. Μάλιστα αυτό το χωρίο μου έχει κάνει εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί το βλέπω να επαληθεύεται στις ημέρες μας. Έλαβε τη ρητή εντολή να μην μετρήσει παρά μόνο το ναό και το θυσιαστήριο που ήταν έξω από το ναό. Την υπόλοιπη πόλη δεν έπρεπε να τη μετρήσει. Όλοι οι πατέρες συμφωνούν, όπως λέγαμε και τότε στην ερμηνεία, ότι η πόλη είναι η εκκλησία. Είναι η στρατευωμένη εκκλησία. Είναι η επί της γης εκκλησία. Διότι έχει να μετρήσει εδώ την επίγειον Ιερουσαλήμ. Σε όραμα εννοείται. Όταν του λέγει ο Θεός, ο Άγγελος, δεν θα μετρήσεις την πόλη, διότι η πόλη παρεδόθη εις το να πατηθεί υπό τον εχθρόν. Σημαίνει η μέτρηση προστασία, αλλά προστασία της εκκλησίας, μόνο ένα μέρος της εκκλησίας, και όχι προστασία ολοκλήρου της εκκλησίας που υπάρχει επάνω στη γη. Μη σας εκπλήσει αυτό, διότι θα είναι εκείνοι άρχοντες και αρχόμενοι, κληρικοί και λαϊκοί, οι οποίοι θα έχουν προδώσει την εκκλησία και οι οποίοι βεβαίως δεν είναι δυνατόν να είναι κάτω από την προστασία του Θεού. Γι' αυτό λέγει δεν θα μετρήσεις την υπόλοιπη πόλη. Είναι εκείνο το οποίο λέγει ο Κύριος σε μια ειδική περίπτωση, ότι πρόκειται περί της αλωτρίας φυτείας. Δηλαδή είπε ο Χριστός, Ματθαίος 15,13, πάσα φυτεία ειν ούκε φύτευσεν ο πατήρ μου ο ουράνιος εκριζωθήσετε. Κάθε χωράφι, κάθε φυτεία που δεν τη φύτευσε ο πατέρας μου ο ουράνιος, αυτή θα ξεριζωθεί. Κι όμως αγαπητοί μου, μπορούμε να υπούμε ότι πολλές φορές μιλάμε για την εκκλησία του Χριστού, χωρίς αυτή την εκκλησία του Χριστού να την προστατεύει ο ίδιος ο Θεός. Είναι φοβερό, διότι δεν αποτελεί την εκκλησία του. Δεν αποτελεί, αλλά μία παροδία. Μόνο να δεχτείτε και να σκεφτείτε τις αιρέσεις που υπάρχουν, όλοι αυτοί κινούνται εν ονόματι του Χριστού. Τι θα λέγαμε τώρα, ότι ο Χριστός υπηρετεί αυτές τις εκκλησίες και τις προστατεύει τις εκκλησίες αυτές? Θα μπορούσαμε αυτό να το πούμε, όταν βλέπουμε σήμερα εις τον δυτικών κόσμων, κυρίως εις τον δυτικών κόσμων, οι λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες, ομολογίες δηλαδή, γιατί η εκκλησία είναι μία, δεν είναι πολλές οι εκκλησίες, η εκκλησία είναι μία, η Ορθόδοξος Εκκλησία του Χριστού. Τι θα λέγατε, όλες αυτές οι λεγόμενες εκκλησίες θα τύχουν της προστασίας του Χριστού, αφού έχουν εις υπερθετικών βαθμών εκοσμικευθεί? Έχουν τέτοια εκοσμίκευση ώστε είναι να πιάνει κανείς και τη μύτη του. Σας αναφέρω, αν δεν σας το είπα, διάβασα τελευταία στην Αγγλία, η Αγγλικανική Εκκλησία, η οποία έχει σε βαθμών υπερθετικών ξεφτίσει, προτεσταντική στην πραγματικότητα είναι, μόνο που διατηρεί βαθμούς ιεροσύνης. Είναι το μόνο χαρακτηριστικό που έχει σε σχέση με τις άλλες προτεσταντικές ομολογίες, ότι εκεί δημιουργήθηκε ένας σύλλογος, χριστιανικός σύλλογος, ακούστε αντιφατικά πράγματα, αντιφατικά, χριστιανικός
σύλλογος ομοφιλοφίλων. Χριστιανικός σύλλογος ομοφιλοφίλων. Δηλαδή οι ομοφιλόφιλοι επικαλούνται την χριστιανική αγάπη. Τι θέλετε άλλο παρακάτω? Σας ερωτώ, είναι δυνατόν να προστατεύσει τέτοια τερατώδη γεννήματα ο Χριστός? Είναι δυνατόν ποτέ να αναγνωρίσει ως εκκλησία του τέτοια πράγματα? Ή λίγο παλαιότερα σε ένα συνέδριο προτεσταντικών λεγόμενων, πάντων θα λέγω εκκλησιών, έλεγαν: μην αναφέρετε το όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί υπάρχουν τέτοιες ομολογίες που δεν δέχονται το τριαδικό του Θεού. Μα τότε τι σου, οι χριστιανικές εκκλησίες είναι αυτές? Γι' αυτό λέγει: θα καταπατηθεί η πόλη. Πρόσεξε, λέγει στον Ιωάννη ο άγγελος, θα μετρήσεις μόνο το ναό και μόνο το θυσιαστήριο. Αλλά και η Ορθόδοξος Εκκλησία, σε περιοχές που διώκεται αυτή καθεαυτήν στις επίσημες μορφές της, υπηρετεί επιγείους και βρώμικους σκοπούς. Επιγείους και βρώμικους σκοπούς, το είπα δυο φορές. Ο λαός μόνο είναι εκείνος που κρατάει την Ορθόδοξη πίστη. Και θα σωθούν μόνο εκείνοι που αποτελούν την φυτεία του Πατρός. Μόνο το λίμα που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στον αρχαίον Ισραήλ και έλεγε ότι στην εποχή του προφήτη Ηλία όλοι είχαν κάμψει γόνοι εις τον Βάαλ, είχαν δηλαδή πέσει την ιδωλολατρία, και ο προφήτης νόμιζε ότι δεν είχε μείνει πια κανένας παρά μόνο ο εαυτός του, και του απεκάλυψε ο Θεός ότι δεν είσαι μόνο εσύ που δεν έκαμψες γόνι εις τον Βάαλ, 6.000 άνδρες. Δηλαδή ο λαός κρύπτεται, δηλαδή ο Θεός ξέρει το λαό του, εμείς δεν ξέρουμε το λαό του Θεού. Βέβαια πάντοτε υπάρχουν οι πιστοί άνθρωποι, αλλά είναι λίγοι, είναι το λίμα. Έτσι το λέει ο Απόστολος Παύλος, το λίμα, το υπόλοιπο. Έτσι λέγει, όπως στην εποχή του Ηλία, που υπήρχε το λίμα που δεν ελάτρευσε τα είδωλα, έτσι και σήμερα, λέει ο Απόστολος Παύλος, για την εποχή του, υπάρχει το λίμα του Θεού, ο λαός του Θεού. Αλλά οι υπόλοιποι? Κι όμως όλοι οι Ισραηλίτες θα ήθελαν για τον εαυτό τους να λέγονται ο λαός του Θεού, αλλά δεν ήσαν όμως κάτω από την προστασία του Θεού. Την πρώτη φορά λοιπόν δόθηκε το καλάμι να μετρηθεί η επίγειος Ιερουσαλήμ, δηλαδή η στρατευμένη εκκλησία. Τώρα τη δευτέρα φορά, αυτή που σήμερα αναλύουμε αγαπητοί, καλείται να μην μετρήσει ο Ιωάννης την καινούργια πόλη, αλλά να στέκεται πλάι στον άγγελο που θα μετρούσε την καινούργια πόλη. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό. Απλώς ο Ιωάννης θα επληροφορεί το αποτέλεσμα αυτών των μετρήσεων, που έχει σημασία για τα συμπεράσματα και την περιγραφή αυτής της νέας πόλεως. Τι σημασία έχει εδώ τώρα η μέτρηση αυτή καθεαυτήν? Γράφει ο άνθιμος Ιεροσολύμων, έχει κάνει ένα υπόμνημα στην Αποκάλυψη, βέβαια στηρίζεται συνήθως στο περισσότερο μέρος του, στηρίζεται στον Άγιο Ανδρέα Κεσαρίας και στον Αρέθα. Είναι αυτές οι γνήσιες, τα λέγαμε ερμηνείες, και άλλοτε σας το έχω πει, εις την Αποκάλυψη που δέχεται η Εκκλησία μας. Τι είναι λοιπόν αυτή η μέτρηση? Λέγει ότι είναι η πρόγνωση του Θεού εν τη οποία προγινώσκει την τεποσότητα και ποιότητα των όντων αυτού προκαταβολής κόσμου. Είναι η πρόγνωση του Θεού κατά την οποία προγνωρίζει ποιοι θα είναι εκείνοι που θα σωθούν, και στον αριθμό και στην ποιότητα της αγιότητας. Αυτό θα πει, θα μετρηθεί η πόλη. Δηλαδή ο Θεός ξέρει ποιοι θα σωθούν.
Αυτό ήταν. Βέβαια, έχουμε και άλλα χωρία που το αναφέρουν αυτό. Αναφέρεται στο Ματθαίο 25,34, όταν θα πει ο Χριστός: «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Ελάτε, λέγει, να κληρονομήσετε την βασιλεία, εκείνη που ήδη δημιουργήθηκε πριν γίνει ο κόσμος. Πώς εγνώριζε ο Θεός ποιοι θα σωθούν? Μα ο Θεός είναι παντογνώστης. Σημαίνει λοιπόν την πρόγνωση του Θεού. Η μέτρηση της πόλεως σημαίνει ποιοι θα σωθούν. Και αν θέλετε, σημειώνει και στους Εφεσίους ο Απόστολος 1,4, «Καθώς και εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατενόπιον αυτού». Μας διάλεξε, λέγει ο Θεός, πριν γίνει ο κόσμος, για να σταθούμε άξια μπροστά του. Θα τεθεί μια πορεία σας, και πολύ δικαιολογημένη. Δηλαδή, αυτό που λέγεται στη θεολογία απόλυτος προορισμός, ο Θεός έχει προορίσει εκείνους οι οποίοι θα πληρώσουν, δηλαδή θα γεμίσουν την Ιερουσαλήμ, την Άνω, τη βασιλεία του? Όχι, αγαπητοί. Ο Θεός γνωρίζει απλώς τι θα συμβεί εν χρόνο, γιατί ο Θεός είναι έξω από το χρόνο. Δεν καθορίζει τι θα γίνει ο καθένας, αλλά απλώς ο Θεός ξέρει τι ο καθένας θα καθορίσει για τον εαυτόν του. Να, πως το λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος αυτό: «Προόρισε ους προέγνω». Είναι πολύ βασικό αυτό. Ποιος προορίζει ως κατοίκους της πόλεως αυτής, δηλαδή για τη βασιλεία του? Ους προέγνω, εκείνους που προεγνώρισε ότι θα έκαναν, θα εργάζονται τη σωτηρία. Δηλαδή, μη πει κανείς είναι γραμμένο, μη πει κανείς, όπως λέγουν οι Προτεστάντες, ότι υπάρχει, και οι Ρωμαιοκαθολικοί, ότι υπάρχει ο απόλυτος προορισμός, ότι όσο θέλεις κάνε, όσο θέλεις δούλευε, όσο θέλεις αγωνίσου, εάν ο Θεός δεν σε προορίζει να σωθείς, δεν θα σωθείς. Ο Θεός να φυλάξει. Τέτοια πράγματα δεν τα γνωρίζει η Εκκλησία μας. Σημαίνει ότι ο Θεός απλώς προγνωρίζει, το που για δεύτερη και τρίτη φορά, ποιοι θα δουλέψουν επάνω εις τον τομέα της σωτηρίας των. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο. Και τι λέγει εδώ? «Έγνω Κύριος τους όντας αυτού». Β' Τιμόθεος 2,19. Ο Θεός ξέρει τους δικούς του. Τους ξέρει τους δικούς του. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εμετρήθη η πόλη. «Αγγέλου ον ανθρωποειδός εθεώρησε και της μετρουμένης πόλεως εις τείχος των Χριστών εξελάβομεν». Το χρυσό καλάμι δείχνει το τίμιον του αγγέλου και το τίμιον της πόλεως. Εάν υποτεθεί ότι ξεκινάμε να μετράμε με ένα χρυσό καλάμι, σημαίνει ότι και εκείνος που μετρά και εκείνο που μετρά είναι πολύτιμο. Το δε τείχος είναι ο Χριστός, το οποίο θα εμετρούσε με το καλάμι ο άγγελος. Βλέπετε εικόνες. Το τείχος είναι προστατευτικό, βέβαια, όπως ξέρουμε, της κάθε πόλεως. Και εδώ σημαίνει ότι ο Χριστός ως τείχος της καινής Ιερουσαλήμ εκλαμβάνεται. Ως τείχος που προστατεύει, δηλαδή, την εκκλησία του. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας: «Ηγούμεθα δε τείχος εντάφθα και την θείαν περιβολήν και σκέπιν νοήστε ενή οι Άγιοι φυλακτήσονται». Σημαίνει ότι οι Άγιοι φυλάγονται από τον Χριστό. Και αυτό εικονίζεται με ένα τείχος. Ο Χριστός φυλάει τους δικούς του. Τους προστατεύει. Θα μου πείτε, από τι άραγε τους προστατεύει? Εδώ υπάρχει ένας πειρασμός. Σας παρακαλώ, προσέξατε το.
ίσως και άλλη φορά να σας το έχω πει. Όταν δίνετε το χαρτάκι σας με τα ονόματα να μνημονευθούν, έτσι από μια συνήθεια βάζουμε υπερηγείας, και νομίζουμε ότι το ύψις των αγαθών είναι η υγεία. Αναμφισβήτητα η υγεία είναι το ύψις των αγαθών, από τα φυσικά όμως αγαθά. Και τα πνευματικά αγαθά, ποιο είναι το ύψις των αγαθών από τα πνευματικά αγαθά? Θα μου πείτε η πίστη, θα μου πείτε η αγάπη, θα μου πείτε η ελπίδα. Ναι, η κορυφή όλων αυτών ποια είναι? Το συλλάβατε? Είναι το μαρτύριον. Αν υποτεθεί ότι ένας δικός σας άνθρωπος θα έσπευδε εις το μαρτύριον, θα το θεωρούσατε αυτό συμφορά, ότι εμαρτύρησε υπέρ της πίστεως? Εάν έχουμε μάθει να σημειώνουμε απάνω στα χαρτάκια που θα μνημονεύσει ο ιερεύς το υπερηγείας, αναμφισβήτητα θα το θεωρούσαμε συμφορά ότι ένας ανθρωπός μας υπέστη μαρτύριον. Και για να μην πάει το μυαλό σας μόνο στο μαρτύριον του αίματος όπως το ξέρουμε, έχουμε και άλλες μορφές μαρτυρίου. Το να καθίσεις 5 και 10 και 15 και 20 χρόνια σε ένα κρεβάτι καθυλωμένος από μια παράλυση και να μην γονγίσεις, είναι ή δεν είναι μαρτύριον? Και όταν ο άνθρωπος αυτός φεύγει από τον κόσμο αυτό ή αρρωσταίνει ή δεν γίνεται καλά, το βλέπουμε, πεθαίνει τελικά χωρίς να γίνει καλά, τι θα έλεγαμε? Θα έλεγαμε ότι εμείς δίδουμε το χαρτάκι μας να μνημονεύεται, αλλά ο Θεός δεν μας ακούει, γιατί ο άνθρωπός μας είναι κλινήρης 20 χρόνια? Και ποιος σας είπε ότι δεν μας ακούει ο Θεός? Του ότι θα μνημονεύουμε το όνομα αυτό και ο Θεός θα δίνει τη χάρη του να έχει υπομονή ο άνθρωπος αυτός και να μην γονγίσει στο κρεβάτι του πόνου και να μεταβληθεί σε μάρτυρα υπομονής. Τι περισσότερο είχε ο Ιώβ? Τι περισσότερο είχε ο Ιώβ, το ξαναλέγω? Τι περισσότερο είχε η Αγία Συγκλητική, η οποία ήταν σκολικόβρωτη? Από την περιγραφή κάποιο είδος καρκίνου πρέπει να είχε. Ήταν φοβερό πράγμα, λέει. Μύριζε φοβερά, φοβερά. Είχα λιώσει όλα της εδώ στο πρόσωπο. Και είχε τη μεγάλη υπομονή. Είναι η Αγία Συγκλητική. Είναι μάρτης, θα λέγαμε, στα μάτια του Θεού. Και όμως εμείς θα νομίζαμε ότι ο Θεός δεν έδωσε τη χάρη του. Γιατί μπροστά μας βλέπουμε μόνο το φυσικό αγαθό της υγείας. Λάθος. Αγαπητοί μου, λάθος. Το λέγω γιατί δυστυχώς νομίζουμε ότι η προστασία του Θεού είναι να φυλαχτεί η υγεία μας, η περιουσία μας και η ζωή μας. Αν αυτά τα πράγματα φυλαχτούν, τότε λέμε μας φύλαξε ο Θεός, δόξασε ο Θεός. Είμαι μακριά από το πνεύμα του Ευαγγελίου, πρέπει να σας το πω αυτό, και πρέπει να συνηθίζουμε σε μερικά πράγματα να βγαίνουμε από εκείνα που πια έγιναν ένα καθεστώς μες στην Εκκλησία μας, ένα καθεστώς που τελματώνει τους πιστούς. Πρέπει να βγούμε από αυτό και πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάζουμε πόσοι έζησαν οι Άγιοι και να αρχίσουμε και εμείς να ζούμε. Ελπίζω να μην τρομάζετε, την αλήθεια λέμε. Έτσι προστατεύει ο Χριστός τους δικούς του. Η πόλη είναι τετράγωνος, σημειώνει. Τι σημαίνει τετράγωνος ότι είναι η πόλη? Λέγει πάλι ο Άγιος Ανδρέας: τετράγωνος δε η πόλη κείται δια το Εβραίον και Πάγιον. Το γάρ κατάτε βάθος και μήκος και πλάτος, ισόπλευρον κύβος τυφήν ονόμαστε. Εβραιότητα δε δηλούν λέγεται. Δηλαδή, τι θα πει ότι είναι τετράγωνο το σχήμα? Σημαίνει ότι ήτο Εβραία αυτή η πόλη και Παγία.
Το τετράγωνο σχήμα είναι ευραίων και πάγιων. Ευραίων θα πει έχει βάση. Έχει βάση που δεν μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Και πάγιον θα πει σταθερό. Δεν μπορεί λοιπόν να ανατραπεί. Θέλει να πει η Βασιλεία του Θεού είναι εδρεωμένη, είναι παγιωμένη. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να την ανατρέψει. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Και πύλε άδου της Εκκλησίας ου κατησχίσους είναι αυτής. Και οι σκοτεινές δυνάμεις του άδου δεν θα μπορέσουν να υπερισχύσουν τις Εκκλησίες. Αυτό θα πει τετράγωνο σχήμα. Αλλά λέγει ότι το ισόπλευρος πλάτος, ύψος, συγγνώμη, πλάτος, μήκος και ύψος. Έχουμε συνεπώς όχι απλώς το τετράγωνο, αλλά έχουμε κύβον. Συνεπώς ο κύβος τώρα είναι ένα σχήμα το οποίο δίδει αμέσως την εικόνα του εδραίου και του παγίου. Και στην αρχαιότητα ακόμη τόσο το τετράγωνο όσο και ο κύβος συμβόλιζαν την τελειότητα. Λέμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Αυτό που δεν γίνεται φυσικά, τέλος πάντων. Στις λαϊκές μας εκφράσεις, γιατί ξέρετε αφήνουμε υπόλοιπο όταν ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται, αφήνει πάντα με υπόλοιπο. Είναι οι σχέσεις 3,14, οι σχέσεις ακτίνος και περιφερίες. Αυτό το 3,14 δεν σταματάει εκεί, έχει έναν απεριοδικό αριθμό ο οποίος τραβάει και συνεπώς πάντα μένει ένα υπόλοιπο. Άρα λοιπόν ο κύκλος δεν είναι το τέλειο σχήμα. Ο κύβος ή το τετράγωνο είναι το τέλειο σχήμα. Το λέμε και στη γλώσσα μας αυτό, το λέμε με εκφράσεις λαϊκές. Και πολλές φορές αυτές οι λαϊκές εκφράσεις μας βοηθούν να καταλάβουμε πολλά πράγματα και στην Αγία Γραφή. Λέμε αυτός ο άνθρωπος έχει τετραγωνικό μυαλό. Λέμε ακόμη τετράγωνη ιδέα. Λέμε ακόμη τετραπέρατος άνθρωπος. Ξέρετε τι θα πει τετραπέρατος? Έχει τέσσερα πέρατα, δηλαδή είναι τετράγωνος. Τέσσερα πέρατα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Τέσσερα πέρατα. Είναι τετράγωνος, δηλαδή έξυπνος, δηλαδή τέλειος. Συνεπώς εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μία πόλη τελεία, ιδανική, η Βασιλεία του Θεού, όχι στη γη, στον ουρανό. Δηλαδή η καινούργια αυτή πόλη στον καινούργιο ουρανό και στην καινούργια γη. Κάνει εντύπωση ότι το μήκος και το πλάτος και το ύψος είναι ίσα. Και όταν μάλιστα το μήκος της κάθε πλευράς του κύβου είναι 12.000 στάδια. Φοβερός αριθμός. Θα τον δούμε λίγο πιο κάτω. Αφύσικο ύψος. Καμία πόλη δεν έχει τέτοιο ύψος όσο είναι το μήκος της και το πλάτος της, να έχει και το ύψος της. 12.000 στάδια ύψος. Αλλά τι σημαίνει εδώ? Θέλει να δηλώσει με αυτόν τον συμβατικό αριθμό την τελειότητα της πόλεως. Η πόλη δεν έχει τείχος, αγαπητοί μου. Δεν είναι πόλης από τις συνηθισμένες. Είναι η Βασιλεία του Θεού που δεν ξέρουμε πως θα είναι. Είναι εκείνα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου κανέβει. Α, λέγει ο Απόστολος Παύλος, α, τα οποία ο Θεός ετοίμασε τις αγαπώσεις είναι αυτών. Εκείνα που έχει ετοιμάσει ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν. Γράφει ο Αρέθας πάνω σε αυτό. Ισόμετρος ούσα η πόλης κατά πάσα στας διαστάσεις και του κατά Θεόν βίου εαρετέ εν συμμετρία το είναι έχουση. Τι σημαίνει εδώ ότι η πόλης είναι κύβος ή τετράγωνος? Τη συμμετρία. Τι θα πει εδώ συμμετρία? Η συμμετρία των κατοίκων, η συμμετρία των Αγίων. Δηλαδή ποια είναι αυτή η συμμετρία? Εδώ θα παρακαλέσω να προσέξετε λιγάκι. Πολύ θα παρακαλέσω. Έχουμε πολλές συμμετρίες. Θα σας αναφέρω μόνο τρεις, τις κυριότατες συμμετρίες. Η πρώτη συμμετρία είναι στην πνευματική ανάπτυξη
που δίδει το μέτρον της τελειότητας. Ποιο είναι αυτό? Προσέξτε. Είναι η συμμετρία νοήσεως, συναισθήματος και βουλήσεως. Αυτά τα τρία να είναι σε μία συμμετρία. Για να το καταλάβουμε, επειδή είναι τρία, θα πάρουμε ένα τρίγωνο, το οποίο θα είναι ισόπλευρον. Το σχήμα τετράγωνο μας έδωσε την γενική συμμετρία των αρετών των Αγίων ή της δομής των Αγίων. Και τώρα αναλύουμε και λέμε, να μία συμμετρία σε τρία πράγματα: στη νόηση, στο συνέστημα και στη βούληση. Τι θα πει αυτό? Ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές υποφέρομαι μέσα στη ζωή μας, επειδή έχουμε ανεπτυγμένη μόνο μία πλευρά της ψυχής από τις τρεις, ενώ οι άλλες χωλαίνουν. Ένα παράδειγμα: μπορεί να έχουμε έναν νοητικό άνθρωπο να κόβει το μυαλό του, αλλά το συναίσθημά του να είναι μικρό, να μην έχει συναίσθημα, να μην έχει καρδιά, ή να έχει και νου, να έχει και καρδιά, αλλά να μην έχει βούληση. Ωραίες ιδέες, ωραία αισθήματα, να μην είναι βουλητικός και να μην βάζει μπροστά να τα εφαρμόσει εκείνα τα οποία αισθάνεται και σκέπτεται. Ή μπορεί να έχουμε μια ωραία καρδιά αλλά να μην κόβει το μυαλό, ή να έχουμε πλεονάζουσα βούληση και δραστηριότητα αλλά να μην έχουμε πάλι μυαλό και να πέφτουμε έξω. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει η νόηση, το συνέστημα και η βούληση να βρίσκονται σε μία συμμετρία. Στον Ιησού Χριστόν ήταν αυτά σε συμμετρία. Αναμφισβήτητα είναι ο τέλειος άνθρωπος, είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Έχουμε πλήστα σημεία που βρίσκουμε την τελειότητα του Ιησού Χριστού στα τρία αυτά. Θυμηθείτε την περίπτωση όταν εδάκρισε ο Κύριος από τα κλάματα των αδελφών του Λαζάρου και του πλήθους, ενώ πάνε στο νεκροταφείο για να αναστήσει τον Λάζαρο. Και εδάκρισε ο Ιησούς, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και το παρετήρησε το πλήθος και είπαν, είδε πως εφίλει αυτόν, κοίταξε πόσο τον αγαπούσε, εδάκρισε ο Ιησούς. Αλλά ο Ιησούς ενευρυμίσθατο το πνεύμα του, εμάλωσε την ψυχή του να μην δακρύσει, διότι ευρίσκονται εν ώψη της Αναστάσεως του Λαζάρου. Εδώ δείχνει την ανθρωπίνη μεν φύση, της οποίας όμως ο Κύριος διατηρεί την ισορροπία. Είναι μεγάλο πράγμα. Αγαπητοί μου, είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Αλλά είναι ανάγκη τουλάχιστον να προσεγγίζομαι και να τίνομαι σε μία συμμετρία. Άλλη συμμετρία: η πίστης, η ελπής και η αγάπη. Έχουμε ανθρώπους που έχουν πολύ πίστη, έχουμε ανθρώπους που έχουν πολύ αγάπη αλλά δεν έχουν πολύ πίστη, ή έχουν πίστη και αγάπη αλλά δεν έχουν ελπίδα για εκείνο που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς. Λέμε τι παραδείγματι, άνθρωπος πίστεως λέμε, και του λέμε, ξέρεις τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας? Και σου απαντάει, πού τα ξέρουμε, πού τα ξέρεις, δεν έχεις ελπίδα μέσα σου? Δεν έχεις ελπίδα? Τι είναι δε εκείνο που συνδέει αυτά τα τρία? Είναι η πνευματική διάκριση. Και όταν λέμε διάκριση, ακριβώς αυτό εννοούμε, αυτή τη συμμετρία. Ξέρετε ότι η βασιλής των αρετών δεν είναι η αγάπη. Η βασιλής των αρετών είναι η διάκριση, η πνευματική διάκριση. Βεβαίως στον φυσικόν άνθρωπο είναι και η φυσική διάκριση, το να ξεχωρίζει ανά πάσα στιγμή πως πρέπει να κινείται. Αλλά η πνευματική διάκριση είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή λοιπόν η πνευματική διάκριση ανά πάσα στιγμή διακινεί το ποσόν των τριών αυτών αρετών. Μπορεί η διάκρισή μου να μου πει,
αυτόν τον άνθρωπο που μου χτύπησε απόψε την πόρτα. Δεν πρέπει να τον βάλω στο σπίτι μου. Μπορώ όμως να του δώσω χρήματα να πάει να μείνει στο ξενοδοχείο. Γιατί δεν πρέπει να τον βάλω στο σπίτι μου? Αυτό θα μου το πει η διάκριση. Ακούσατε τι είπα? Θα μου το πει η διάκριση. Αυτή λοιπόν η διάκριση ρυθμίζει την ισορροπία, τη συμμετρία αυτών των αρετών. Δεν είναι καμού λόγια αυτά. Διαβάστε στην Φιλοκαλία να το δείτε αυτό, σε ένα μάλιστα θαυμάσιο λόγο του Αγίου Κασιανού, που ο Μέγας Αντώνιος το λέγει. Η διάκριση σαν να λείπει, η αγάπη τσαλαβουτιέται. Μπορεί να λες αγαπώ τον άνθρωπο αυτόν και να τον βάλεις μέσα και εκείνο το βράδυ να πέσεις στην πορνεία με τον άνθρωπο αυτόν και να πεις μα εν ονόματι της αγάπης εγώ τον έβαλα τον άνθρωπο αυτόν. Ναι, εν ονόματι της αγάπης, αλλά δεν είχες διάκριση και δεν ξεχώρισες ποιον έπρεπε να βάλεις μέσα στο σπίτι σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν συμμετρία. Θέλει μια συμμετρία. Είναι ένα τρίπτυχο σχέσεων προς τον Θεό, προς τον πλησίον και προς τον εαυτόν μας. Είναι αυτό που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Τίτος ήταν ο Απόστολος που είπαμε στα Θεοφάνεια προχθές. Τίτος 2,12. Ότι στον παρόντα κόσμο πρέπει να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και ευσέβεια. Σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομεν, να ζήσομεν εν τον ίν αιώνι. Τι θα πει σοφρόνος, τι θα πει δικαίος και τι θα πει ευσεβώς? Το ευσεβώς θα πει οι σχέσεις μου με τον Θεό. Δικαίος, οι σχέσεις μου με τον πλησίον. Και σοφρόνος, οι σχέσεις μου με τον εαυτό μου. Εδώ δεν μπορώ να λέγω ότι μπορώ να έχω ευσέβεια και να μην έχω δικαιοσύνη προς τον πλησίον, ή να έχω δικαιοσύνη προς τον πλησίον, να έχω ευσέβεια και να μην είμαι σόφρον. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν γίνεται. Για να γίνει αποδεκτή η αρετή μου, πρέπει να υπάρχει συμμετρία σοφροσύνης, ευσεβίας και δικαιοσύνης. Αυτό θα πει τετράγωνη πόλης, αγαπητοί μου. Η ισορροπία, η συμμετρία στις αρετές των Αγίων. Αλλά για να δούμε τις πλευρές που βγήκαν 12.000 στάδια. Το στάδιο, όπως ξέρετε, έχει 185 μέτρα. Μια μικρή παρατήρηση. Μου έκανε πολύ εντύπωση στο υπόμνημά του ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος είχε 125 μέτρα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως δεν είναι λάθος τυπογραφικό, γιατί και στον πολλαπλησιασμό έτσι βγαίνει. Όπως και ο Μπρατσιώτης έχει το ίδιο πράγμα. Ο ένας φαίνεται αντέγραψε από τον άλλον. Μου κάνει εντύπωση. Το στάδιο είναι 185 μέτρα. Φερρυπίν, 60 στάδιοι από Ιερουσαλήμ σε Εμαούς είναι περίπου 11 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αφού είναι 185 μέτρα το στάδιο, τα 12.000 στάδια είναι 2.220 χιλιόμετρα. 2.220 χιλιόμετρα είναι περίπου, αγαπητοί μου, δεν ξέρω πόσο, μήπως είναι από την Αθήνα μέχρι το Βόρειο Πόλο, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Υπάρχει τέτοια πόλη? Υπάρχει τέτοια πόλη? Και είναι δυνατόν ποτέ η πόλη σε αυτή να έχει τείχος τέτοιο ύψος? Μα είπαμε, συμβατική αριθμή που θέλουν εδώ να δείξουν αυτοί όλοι οι αριθμοί το τέλειον της πόλεως. Λάβετε ότι υπόψη ότι η μεγαλύτερα πόλη στην αρχαιότητα ήταν η Βαβυλώνα, η οποία ήταν μόλις 480 στάδιοι. Αν τη λογαριάσουμε στρογγυλή, αν τη λογαριάσουμε, ήταν η περίμετρος 6 χιλιόμετρα και συνεπώς η διάμετρος ήταν 2 χιλιόμετρα. Τόσο μικρή, και ήταν η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου την εποχή εκείνη. Εδώ οι πάντοτε σχηματικοί, όπως σας εξήγησα, αριθμοί θέλουν να δηλώσουν μία υπερκοσμίαν πόλη. Γι' αυτό έχει το υπερβολικό του πράγματος, μία υπερκοσμία πόλης. Αλλά λέγει ο Άγιος Ανδρέας το εξής:
ίσως, σημειώνει, ίσως σημαίνουσι εν 12.000 των σταδίων το ταύτης μέγεθος υπέργαρ ψάμων ως φυσίν ο Δαβίδ η ταύτης οι κύτορες πληνθυνθίσονται. Είναι υπόσχεση του Θεού προς τον Δαβίδ και προς τον Αβραάμ. Λέγει η απόγονή σου σαν την άμμο της θαλάσσης, σαν τα αστέρια του ουρανού, πλήθος, πλήθος, πλήθος. Αλλά δεν είναι ο λαός του Ισραήλ, αγαπητοί μου, εκείνος που πολλαπλασιάστηκε στην Αίγυπτο, αποδεκατίζεται στην έρημο, φτάνει στην γη της επαγγελίας αποδεκατισμένος. Δεν μπήκε κανείς από εκείνους που γεννήθηκαν και ήταν άνω των 20 ετών στην Αίγυπτο, στην καινούργια γη, και αποδεκατίζονται συνεχώς οι Εβραίοι στη γη της επαγγελίας, με αιχμαλωσίες επί αιχμαλωσιών, με πολέμους. Βέβαια μένει ένας λαός, ένας λαός όμως ο οποίος δεν είναι ούτε σαν την άμμο της θαλάσσης, ούτε σαν τα αστέρια του ουρανού. Πού είναι η επαγγελία? Αγαπητοί μου, η επαγγελία είναι στην Εκκλησία. Διότι ο Αβραάμ είναι ο Αβραάμ, ο γενάρχης της πίστεως, και στην Παλαιά Διαθήκη η πίστης δεν προεβάλλεται, αλλά ο νόμος. Η πίστης είναι στοιχείο της Καινής Διαθήκης. Και επίστευσαν Αβραάμ και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, σημειώνει η Καινή Διαθήκη. Και η απόγονή του σαν την άμμο της θαλάσσης, σαν τα αστέρια του ουρανού, είναι οι χριστιανοί που θα σωθούν. Οι Άγιοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν πλήθη πλήθη πολλά, πολλά πλήθη, και θα κατοικήσουν σε αυτήν την βασιλεία του Θεού. Δηλαδή θα σας πω κάτι. Αυτό είναι μια απάντηση σε κάθε ταραγμένη εποχή, ότι ο Θεός έχει το λαό του. Ο Θεός εργάζεται, αγαπητοί μου, αθόρυβα, και εργάζεται αθόρυβα για να επικύσει την πόλη του, τη βασιλεία του, παρά τους διατυμπανισμούς και της αθείας και τις απιστίες και τους πολέμους και τους διωγμούς και τις οικοφαντίες εναντίον της Εκκλησίας. Παρά τάφα η πόλη του Θεού γεμίζει απίκους, γεμίζει αγίους. Αυτό θέλει να πει. Και θα ήθελα να σας έλεγα μην απογοητευόμεθα. Ένα μόνο, χάνονται πολλοί άνθρωποι με τις αθείες και τις απιστίες, αλλά η πόλη του Θεού γεμίζει διαρκώς. Ήθε να είμαστε και εμείς οι κατοικοί της. Αλλά και το πλάτος του τείχους εμετρήθη 144 πύχες. 144 πύχες είναι περίπου 70 μέτρα. Σε σχέση με τέτοιο ύψος, το πάχος δεν δύναται να θεωρηθεί ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Παρά τα αυτά, πάλι λέει ο Άγιος Ανδρέας, το μέτρον του βάθους του τείχους, το βάθος είναι το πλάτος, αυτό καθεαυτό το πλάτος του τείχους, όχι το πλάτος της πόλεως, το πλάτος του τείχους, πηχών 144, 12 γαρο 12 αριθμός συντιθέμενος, ότι την αποστολική διδασκαλία εμφαίνων τούτων αποτελεί τον αριθμόν. Τι είναι το 12? Και 12 είναι οι 12 Απόστολοι, είναι η διδασκαλία των 12 Αποστόλων. Παντού βλέπει δηλαδή κανείς έναν σχηματικό αριθμό που κινείται πάντοτε στη διδασκαλία των 12 Αποστόλων. Αλλά αυτό το βάθος που λέγει εδώ ο Άγιος Ανδρέας, το βάθος του τείχους, είναι το βάθος της θεολογίας, που περιέχεται μόνον με όσα οι 12 Απόστολοι εδίδαξαν την Οικουμένη. Μόνον εκεί είναι το βάθος της θεολογίας, σε ό,τι οι Απόστολοι εδίδαξαν. Το δε μέτρον
λέγει ανθρώπου εστίν αγγέλου, με το οποίον μετρά ο άγγελος, είναι μία δύσκολη φράση, δύσκολη πρόταση. Πιθανώς να σημαίνει, όλοι οι ερμηνευτές ένα πιθανώς έχουν, δεν έχει όμως ίσως πάρα πολύ σημασία. Πιθανώς σημαίνει ότι η μέτρηση γίνεται από άγγελον με μέτρο ανθρώπινο, και το μέτρο του ανθρώπινο θα λέγαμε ήταν αυτό το καλάμι, ας πούμε ένα μέτρο, ή ένας πύχης εβραϊκός, ο οποίος είναι περίπου μισό μέτρο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό είναι, αλλά και κάτι ακόμη όμως. Όταν άγγελος μετράει με ανθρώπινο μέτρο, ή η πόλη μετράται με ανθρώπινο μέτρο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Βασιλεία του Θεού μετράται με ανθρώπινο μέτρο, δηλαδή ότι το Ευαγγέλιο που προσεφέρθη, παρακαλώ προσέξτε, κατά τρόπον που να ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες δυνατότητες για την εφαρμογή. Ότι η Βασιλεία του Θεού θα γεννήσει με ανθρώπους που διαθέτουν ανθρώπινες δυνατότητες. Μη πει κανείς, πού να φτάσω εγώ το Ευαγγέλιο? Μη ξεχνάς αδελφέ ότι η πόλη μετρήθηκε με μέτρον ανθρώπου. Άγγελος μέτρησε, αλλά με μέτρον ανθρώπου. Θα το πω άλλη μια φορά, ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ανθρώπινα μέτρα και όχι στα αγγελικά μέτρα. Μη πει κανείς, μα άγγελος πρέπει να είναι για να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Όχι, ο Υιός του Θεού δεν έγινε άγγελος, έγινε άνθρωπος. Και το Ευαγγέλιο του είναι στις δυνατότητες τις ανθρώπινες. Ένα μόνο. Ο καθένας να ξεκινήσει, αγαπητοί μου. Αυτές οι δυνατότητες, ξέρετε, αυξάνουν. Όπως ακριβώς και στο σχολείο βλέπουμε ένα παιδί. Ξεκινάει από το αλφάβητο. Και κάποτε φτάνει να γίνεται ένας μεγάλος εφευρέτης που το μυαλό του να κόβει πολύ. Ξεκίνησε από το αλφάβητο. Ενηλικιώθηκε, ανεπτύχθη, απέδωκε. Και η πνευματική μας ζωή έτσι ξεκινάει. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο σκαλοπάτι. Από το αλφάβητο της πνευματικής ζωής. Θα αναπτυχθούμε. Θα έρθει η χάρη του Θεού. Θα μας βοηθήσει και τότε θα φτάσουμε σε κάποια μέτρα που κι εμείς δεν θα μπορούμε να τα πιστέψουμε. Και θα τα βλέπουν εκεί οι άνθρωποι και θα λέγουν ό,τι θα λέγουν. Είναι τα μέτρα εκείνα που βλέπουμε, αγαπητοί μου, εις τους Αγίους. Άνθρωποι ήσαν οι Άγιοι που τους γέννησε μάνα και πατέρας. Άνθρωποι ήσαν. Ομοιοπαθείς με εμάς. Δεν λέει τη φράση αυτή ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του? Τι ήταν, λέει, ο Ηλίας? Άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Έβρεξε. Έβρεξε, λέγει. Ζήτησε να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Ζήτησε να βρέξει και έβρεξε. Τι σημαίνει αυτό? Το Ευαγγέλιο δύναται να εφαρμοστεί. Αρκεί ένα μόνο, να το θέλουμε. Και όταν θέλουμε, μπορούμε.